Εμείς δεν βλέπαμε Ο τίποτα. δρόμος ήταν καλός. Καλός. Φτάσατε πότε στα Γιάννενα, θυμάστε? Ακριβώς τη μέρα έφτασα, δεν θυμάμαι, πάντως έφτασα απόγευμα. Και είδα τον αδελφό μου από μακριά, με αραιά τα μαλλιά του. Έτσι με πιάσε μια συγκίνηση και εκείνος με πήρε αγκαλιά. Πόσο χρονών ήταν ο αδελφός σας? Είναι 4 χρόνια πιο μεγάλος από μένα. 4. Και αγκαλιαστήκαμε. Μη φοβάσαι, αδερφούλα μου, λέει. Εμείς οι δυο μείναμε, δόξα ο Θεός που μείναμε κι εμείς. Και αυτός, εμείς είχαμε το μαγαζί, την ταβέρνα, και είχαμε και συνέτερο χριστιανό. Ήταν δικό σας το μαγαζί, το κτήμα? Όχι. Και ο χριστιανός ήταν η Δεσίτς, και όταν μπήκε το Ελλάς, τα πήραν όλα από το μαγαζί. Και λέει τον αδερφό μου, αυτά έχω. Με λίγα λόγια έγιναν συνέτεροι. Και κοιμόνταν ο αδερφός μου στο σπίτι του. Και με δέχτηκε και εμένα η γυναίκα του. Πολύ καλός. Με έλεγαν Γιώργο. Το επίθετο? Δεν το θυμάμαι. Αν το θυμηθώ, πολύ καλός. Και τη γυναίκα την έλεγαν Φωτεινή. Μας φιλοξένησε περισσότερο από ένα μήνα στο σπίτι, όσο μας έδωσαν η Επιτροπή ύστερα ένα δωμάτιο στο σπίτι μας. Ποια Επιτροπή? Η Χριστιανική. Από τους... Από την ασφάλεια, από το... Από τις αρχές. Οι αρχές, πώς το λένε. Πείτε μας, άλλοι Εβραίοι από τα Γιάννενα επέστρεψαν? Βέβαια. Πόσοι? 500 άτομα γυρίσαμε. Γιατί εμείς δεν μείναμε πολύ. Από τους αρχηγούς της κοινότητας επέστρεψε κανείς? Όχι. Μόνον ένας χαχάν, σου είπα. Αυτός κρύφτηκε και γλίτωσε με όλη την οικογένειά του. Με ποιον τρόπο δεν ξέρω. Πώς λεγότανε? Νταβτζόν Κουκού. Αυτός ήταν όχι χαχάν, Ραβίνος. Αυτός μας στεφάνωσε όλους. Πολύ καλός άνθρωπος. Ήταν ηλικιωμένος. Αυτός μας βάφτισε όλα τα παιδιά. Πείτε μας, όταν γυρίσατε εσείς στα Γιάννενα, ναι, άρχισε ξανά να δημιουργείται εβραϊκή ζωή? Βέβαια. Βρήκατε τις συναγωγές σας? Ναι. Ήτανε ναι. Όρθιες? Η μία. Η μία μέσα στο φρούριο. Η άλλη? Η άλλη την κατάστρεψαν οι Γερμανοί. Έβαλαν άλογα μέσα. Ήταν δρόμος, πώς να σε πω. Αυτή που σώθηκε, σε τι κατάσταση σώθηκε? Όπως ήταν. Καλή. Καλή. Μπορούσες μέσα. Ήταν όλα. Και ύστερα... Βρήκατε δηλαδή και τα σκεύη και τα σέφερ... Τα είχε ο Δεσπότης Ιωαννίνων. Ποιος και μας τα είχε δώσει? Τα είχε σε μια αποθήκη κρυμμένα. Αυτά τα ιερά όλα. Μάθατε πώς τα πήρε και πώς τα έκρυψε? Μια φορά τα φύλαξε αυτός και μας τα έδωσε όλα τα σέφερ και τα χρυσά που κρεμάνε στην πόρτα. Όλα όσα ήταν για να στολιστεί το κάλι, μας τα έδωσε τον πολυέλαιο, αυτά δεν τα έβγαλαν. Δεν το χάλασαν αυτό το κάλι. Πώς και... λεγόταν ο δεσπότης, θυμάστε? Νταβτζόν Κουκού. Όχι, ο δεσπότης που λέτε τον Ιωαννίνων που έκρυψε όλα τα σκεύη από τον ναό. Δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι. Τώρα ήταν ο Σπυρίδων, ήταν. Μήπως είναι τούτος ο Σπυρίδων που είναι τώρα άρρωστος? Όχι, άλλος ήταν. Πριν από τον Σπυρίδων. Και μας έδωσε και μια αποθήκη γεμάτη με ρούχα, παπλώματα, στρώματα, βελένζες. Τα έδωσε στην Επιτροπή στην κοινότητα που είχε δημιουργηθεί και μας τα μέρασε όλα. Άλλος πήρε ένα στρώμα, άλλος πήρε ένα πάπλωμα, άλλος πήρε μια βελένζα. Μας τα έδωσε αυτά. Και μας έδωσαν και μηχανές. Μηχανές πήραν από τα εβραϊκά τα σπίτια. Ήταν η μηχανή είναι σαν ένα σπίτι. Έχει όνομα, έχει ποιος το είχε και ξέρω εγώ τι, αριθμό. Τι μηχανές? Μηχανές, ραπτομηχανές που είχαν οι Εβραίες με πόδια. Και τις είχαν δώσει σε διάφορα κορίτσια. Και τη
τις πήραν, λέει, τώρα αυτές είναι πιο φτωχές από εσάς. Και μας έδωσαν. Εσείς βρήκατε... Εμένα μου έδωσαν μια ραπτομηχανή με το χέρι. Ποιανού ήταν αυτή η ραπτομηχανή? Δεν ξέρω ποιανού ήταν. Λαχνό. Άλλη πήρε μηχανή με πόδια, άλλη ραπτομηχανή. Πάντως όλες πήραμε από μια ραπτομηχανή. Και... Εσείς βρήκατε τίποτα από το σπίτι σας? Τίποτα. Τίποτα δεν φτιάχνει. Οι γειτόνισσες που είχατε, πώς σας υποδέχτηκαν? Καλά μας υποδέχτηκαν οι γυναίκες, δεν έχω παράδειγμα. Βρήκατε παλιές γειτόνισσες δηλαδή? Πώς. Βρήκα. Σε αυτή τη γειτόνισσα που καθόταν μέσα κάτι ευλάχιστο σπίτι το δικό μου. Και είχε μέσα στο δωμάτιο την ντουλάπα με τα ρούχα. Μου λέει, θέλεις να την πάρω την ντουλάπα? Όχι, είχα εγώ τίποτα. Είχε και ένα κρεβάτι. Και είχα βάλει το στρώμα αυτό που μας έδωσε από τη μερασιά και ένα συντόν, ξέρω που το βρήκα, και μια κουβέρτα, και ήμουν εγώ και ο αδερφός μου, κοιμόνταν με μια βιλέντζα κάτω, μισή κάτω και μισή από πάνω. Και την Κυριακή το πρωί, η κυρία Καλλιόπ, με χτυπάει την πόρτα. Λέει, σε παρακαλώ. Ήταν βλάχοι και δεν μίλαγαν καλά τα ελληνικά. Αντί Ζανέτ με φώναζε Ζανή. Να πάρω λίγο, ξέχασα να τα πάρω το βράδυ, να πάρω λίγο τα ρούχα από τον άντρα μου. Και βλέπει τον αδερφό, για να πάει στην εκκλησία, από την ντουλάπα μέσα. Έλα και ένα καλό, λέω, έλα. Καλή γυναίκα, πάρα πολύ καλή. Ανασκά σου, λέει. Κατά ήκη μάστε, λέει. Κι εγώ έχω το στρώμα, κάτσε στο υπόγειο. Και μας φέρει το στρώμα από το κρεβάτι και στρώνω το κρεβάτι και κοιμόμουν εγώ και μετά το στρώμα τ' άλλο το έστρωσα κάτω και κοιμήθηκε ο αδερφός μου. Αυτά έχω να σας πω για... Πείτε μας τώρα, ο αδελφός σας είπατε ότι έγινε συνεταίρος. Ναι, με τον Γιώργο. Του είπε ο Γιώργος, αυτά μ' άφησαν, τη λέει. Θες να το πάρεις στο μαγαζί, πάρ' το. Έμειναν τα ποτήρια, τα τραπέζια, τα βαρέλια κάτι στο υπόγειο, κάποια μπουκάλια, ξέρω εγώ. Όχι, λέει ο αδερφός μου, θα συνεχίσουμε μαζί. Και όταν γύρισαμε εμείς στην Ελλάδα, η γιαγιά μου ήταν στην Αμερική. Και έστειλε χρήματα στην... Τι λέγανε τη γιαγιά σας? Ανέτα Μορδοχάη. Με ποιον ήταν στην Αμερική η γιαγιά της? Με τον άντρα της και τα παιδιά της. Είναι μεγάλη ιστορία, δεν λέγεται αυτή. Μόνο η μητέρα μου ήταν στην Ελλάδα και εμείς. Όλα τα αδέρφια της και οι συγγενείς της ήταν στην Αμερική και μας έστειλαν όλοι λεφτά στην κοινότητα Ιωαννίνων, όποιος έρθει να τα βρει. Και πήρε ο αδελφός μου τα μισά. Είχε μάθω τη ζωή εγώ. Είχε έρθει αυτή η επιτροπή στη Γερμανία και μας πήρε τα ονόματα και τα έγραψε στην εφημερίδα. Και διάβασε το όνομά μου και λέει, η αδερφή μου ζει, με περίμενε. Πήρε τα μισά λεφτά τη γιαγιά μου από την Αμερική και τα έβαλε στο μαγαζί, έβαλε κι άλλα τόσα ο Γιώργος και άρχισαν να δουλέψουν και δούλευαν μια χαρά. Το έκαναν πάλι ταβέρνα, όπως το είχε ο πατέρας μου. Αλλά αγόραζαν κρασί ρακί έτοιμο τώρα. Τα άλλα μισά χρήματα? Τα άλλα μισά χρήματα τα βρήκα εγώ, τα άφησε για μένα όταν γύρισα. Και μου λέει, εδώ αυτά τα λεφτά είναι δικά σου. Μετά από 10 μέρες αραβώνιασα με τον άντρα μου. Πού τον γνωρίσατε τον άντρα σας? Στα Γιάννηνα. Πώς τον γνωρίσατε? Μια Κυριακή. Βγήκαμε περίπατο με τις φιλινάδες, την Ανέτα Καντός και μια αδερφή που είχε δυο αδερφές στα Γιάννη, την έλεγαν Εστήρ, και εγώ ήμασταν φιλινάδες. Και αυτές από το στρατόπεδο γλιτώσαν. Και αυτές. Η Ανέτα ήταν αραβωνιασμένη με το Μέλια, τον έλεγαν τον άντρας, και πήγαμε βόλτα. Και ήρθε και ο άντρας μου. Και το βράδυ πήγαμε σε πώς ένα... Πώς λεγόταν ο άντρας σας? Τέλης, Ισραήλ. Τον λέγανε και τον φώναζαν Τέλη. Το επίθετό του? Τσίτος. Κοίτα πως ξέρω. Λοιπόν, το βράδυ πήγαμε σε ένα κέντρο. Έτσι μαζεμένο, εμείς μοναχά ήμασταν μέσα. Φάγαμε,